φορά το μαστίγαθλο, μια εκδήλωση τριάθλου, δηλαδή εναλλαγή πολίτησης, ποδηλάτου και τρέξιμο, που το 2020 θα λάβει χώρα στο κυλατείο του Αφανή Ναύτη και στον παραλιακό του Ροντάδο. Έχουμε ήδη κλείσει τις συμμετοχές, διότι φτάσαμε στο μάξιμο του αριθμού που θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν με ασφάλεια, που είναι και ο βασικός νόμος μια τέτοια εκδήλωση. Και προσπαθούμε να συσκευάσουμε βασικά κάποιες ακόμα για να ικανοποιηθούν τη τελευταία στιγμή που, όπως ξέρετε, υπάρχουν. Το πρόγραμμα είναι διήμερο. Για πρώτη φορά κάνουμε δύο μέρες, και Σάββατο απόγευμα και Κυριακή πρωί. Έχουμε εντάξει επίσης για πρώτη φορά την κατηγορία ΑΜΕΑ μέσα, ατόμων με ειδικές ανάγκες, που θα ξεκινήσει στις 5.30 ώρα το απόγευμα και θα κάνουν ένα χιλιόμετρο τρέξιμο και 100 μέτρα κολύμπη. Με το που τελειώσει θα ξεκινήσει το 4 χιλιόμετρα τρέξιμο μέχρι δηλαδή τη δασκαλόπετρα, από το να κάνει ναύτη μέχρι τη δασκαλόπετρα μέσω του νησιού, που θα πρέπει να ζητήσουμε από τους κατοίκους εκεί της παραλιακής του Ροντάδου και γενικότερα τη συγγνώμη μας, γιατί οι αλλούς ασφαλείας οι δρόμοι θα κλείσουν, όπως καταλαβαίνετε, θα τρέχουν πάνω στο πρόστρωμα και θα έχουν πολύ δρόμοι, θα τρέχουν δρόμοι, οπότε θα κλείσουν για να διεξαχθεί μια ασφάλεια, μια τέτοια εκδήλωση με απόλυτη ασφάλεια. Μετά θα διεξαχθεί το πολιτικό κομμάτι στη συνέχεια, που και αυτό θα γίνει εντός των ορίων που έχει ορίσει το λιμεναρχείο με σηματούρες και φυσικά η αγωνιστική εταιρεία που έχει το στοιχείο να έχει στείλει και έξτρα ποσότητες για να είμαστε καλυμμένοι. Μετά θα ακολουθήσει το Pasta Party στην πλατεία του Αφανή Ναύτη, που μπορεί να έρθει ο καθένας να δοκιμάσει τα μακαρόνια που θα έχουμε σε διάφορες γεύσεις για ουσιαστικά το κύριο αγωνιστικό μέρος που θα είναι την Κυριακή το πρωί, όπου θα γίνει το τρίαθλο, δηλαδή το κολύμπι, ποδήλατο και τρέξιμο. Είναι ουσιαστικά το πρώτο τρίαθλο που γίνεται στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Είναι μικρών αποστάσεων, δηλαδή 200 μέτρα κολύμπι, 6 χιλιόμετρα ποδήλατο και 2 χιλιόμετρα τρέξιμο, για να είναι πιο φιλικό για τον κόσμο που θα το γνωρίσει. Με την προοπτική του χρόνου θα κάνουμε ένα των Ολυμπιακών αποστάσεων, δηλαδή 1.200 μέτρα κολύμπι, 25 χιλιόμετρα ποδήλατο και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο, 40 χιλιόμετρα ποδήλατο και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο, που θα είναι και πόλος έλξης ουσιαστικά πολύ περισσότερων ατόμων εκτός χείου. Διότι εύκολα πάει κάποιος να κάνει ένα μεγάλο αγώνα εκτός σύνθησης, διότι διακόπτες πάντα, από ένα μικρό. Θα κοιτάξουμε να γίνει σε περίοδο που είναι εκτός σεζόν για το νεονοήσιο του εντουσμού, που είναι και ο αρρωγός μας στην όλη προσπάθεια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μετά θα γίνει απονομές, θα γίνει ένα υπέροχο beach party από κάτω στην παραλία. Όπως είπα και την Κυριακή το πρωί, οι δρόμοι θα είναι κλειστοί, γιατί θεωρείται πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και βασική προϋπόθεση για να γίνει ένα τέτοιος, μια τέτοια εκδήλωση ότι πρέπει οι δρόμοι να είναι κλειστοί. Πήγαμε την αστυνομία, επισημάναμε όλα τα τμήματα όλα τα σημεία και αποφασίσαμε ότι είναι καλύτερα να κλείσει ώστε να μην υπάρχει το παραμικρός κίνδυνος για τους συμμετέχοντες. Θα έχει και παιδιά από όλες τις ηλικίες, από 7-8 χρονών μέχρι και 14, το τμήμα μας με τα νέα, και τα οποία θα μένει στα μπίση ο πρόεδρος. Και θα είναι, βασικά θέλουμε να είναι μια ασφαλή εκδήλωση με πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε γύρω σε 300 άτομα αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να χωρέσουμε κι άλλους που προκύπτουν τελευταία στιγμή. Έχουμε και συμμετοχές εκτός χείου που θα τις αναλύσουμε πιο μετά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα για μια ακόμα φορά βρισκόμαστε και είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε μια ακόμα δράση. Μια ακόμα δράση περιφέρειας, η οποία μαζί με το Δημοχείο προσπαθεί πάντοτε για το καλύτερο του νησιού. Πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει καταφέρει, ειδικά αυτό το καλοκαίρι, να κάνει πολύ σημαντικές πολιτιστικές δράσεις, αλλά και αθλητικά γεγονότα. Και γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι, θέλουμε να ενισχύουμε τέτοιες δράσεις και χαιρόμαστε, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα
Αυτός ο σύλλογος τώρα κάνει μια δράση η οποία είναι εξαιρετική. Είπαν ότι σχεδόν 250 άτομα και αυτό που επιλαμβάνω είναι το εξής που είπε. Πρώτον, ότι είναι ένα θετικό γεγονός ποιοτικό και μπαίνουν παιδιά που είναι κεντρικών αναγκών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί δεν πρέπει να είναι αυτοί οι άνθρωποι στο περιθώριο, αλλά πρέπει να του αγκαλιάσουμε, είναι συνάνθρωποι που τους αγαπούμε. Δεύτερον, είναι όπως είπα προηγουμένως, εκτός σεζόν που είπε ο Πρόεδρος, είναι σημαντικό για μας γιατί η φιλοσοφία μας είναι η παράταση της τουριστικής περιόδου. Εμείς πιστεύουμε ότι έρθει πολύ σκοτεινό. Πήγαμε καλά στον προηγούμενο, θα τα δείτε, θα γίνει και ένας απολογισμός. Αλλά ειδικά σε γεγονότα ποιοτικά τα οποία μας πείτε να τα χρηματοδοτήσουμε, πείτε να ενισχύσουμε και είναι εκτός σεζόν, είμαστε υπέρμαχοι. Αυτό το λέμε, το τονίζουμε και καλούμε τους λόγους που όσοι θέλουν και μπορούν να κάνουν γεγονότα ποιοτικά πάντοτε εκτός σεζόν, είμαστε πάνω μαζί τους. Επίσης θα ήθελα να πω το εξής, ότι μετά το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ, το επιτυχημένο και ποιοτικό και το είδαμε όλοι. Και μετά επίσης και το Χέρος Ράνι, το σύλλογο του κ. Μπερούση που συμμετέχει μάλλον και ο κ. Προεδρεύει και τους ανθρώπους του, βλέπουμε ακόμα μια δράση αναπτυσμού, την οποία πάντοτε θα ενισχύουμε και θα ενισχύσουμε. Έχουμε λοιπόν φτάσει στο σημείο να είμαστε περήφανοι για όλο αυτό το καλοκαίρι για τα πράγματα που κάναμε. Και τέλος, να πω ότι οι Πρόεδροι, οι συμμετέχοντες, οι αθλητές είναι για μας άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε τυχείο, βοηθάνε το νησί μας και γι' αυτό τους ευχαριστούμε, δίνουμε συγχαρητήρια στους διοργανωτές γιατί μας κάνουν τη ζωή καλύτερη και στον τόπο μας βάσει αυτού του γεγονότο, αλλά και διαφημίζουν το νησί μας, το οποίο είμαι πεπισμένος ότι με άλλη αυτή τη συνεργασία, γιατί το επαναλαμβάνω και αυτό, ότι ό,τι μαζί προσπαθούμε, αυτή η συνεργασία λοιπόν και τι διοργανώσει προβάλλεται πάρα πολύ το νησί μας, το κοινό μας, σαν ένα ποιοτικό πρόσδεκτο. Σα ευχαριστώ. Νομίζω ότι με έχει καλύψει εν πολύ ο συνάδελφος ο Νίκος Ομίχας. Πράγματι, εμείς είμαστε αρρωγοί, όπως έχω ξαναπεί, σε κάθε προσπάθεια που στόχο έχει να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής στο νησί, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσει να φέρει και επισκέπτες, να αυξήσει την επισκεψιμότητα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν σύλλογοι, όπως το προηγούμενο Ποδηλάτης Χίου, που καθιερώνουν δράσεις, καθιερώνουν εκδηλώσεις μέσα στο έτος. Αυτό βοηθάει και εμάς να έχουμε ένα προγραμματισμό, αλλά και τους επισκέπτες να γνωρίζουν πότε γίνεται τι. Οπότε στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια για να δημιουργηθεί ένα ετήσιο καλεντάρι εκδηλώσεων, νομίζω ότι έχουμε συνεργάτες και αρρωγούς τους συλλόγους αυτούς, οι οποίοι υπεύθυνα και με σοβαρότητα έχουν ένα σταθερό πρόγραμμα κατέτος και μπορούν να τοποθετήσουν χρονικά ήδη από το προηγούμενο χρόνο τις δράσεις της επόμενης χρονιάς και να προετοιμαστούν έγκαιρα γι' αυτό. Εμείς συμμετέχουμε οικονομικά στη συγκεκριμένη διοργάνωση, διότι αφενός έχει ένα ικανοποιητικό πρόγραμμα, ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Έχει συμμετοχές όχι μόνο από Τυχείο, αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως ενδεικτικά από την Αθήνα, από τη Λέσβο, από την Τουρκία. Και στόχος των ποδηλατών είναι το να γίνει ακόμα μεγαλύτερος αυτός ο αγώνας και να φέρει ακόμα περισσότερο κόσμο. Οπότε θα είναι και ένα καλό τεστ, έτσι Πρόεδρε, με τις συμμετοχές που θα έχει φέτος, να δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερο και να ενισχυθεί και ακόμα περισσότερο από την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι με την ευκαιρία να πω ότι φέτος ο Δήμος της Χίου έχει δώσει σε συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων και δράσεων, είτε αυτές είναι αθλητικά γεγονότα, είτε είναι συνέδρια, είτε άλλου είδους εκδηλώσεις, παρουσιάσεις του νησιού κτλ. Που στόχο έχουν την έμεση τουριστική προβολή και ιδίως την προβολή του θεματικού τουρισμού, έχουμε δαπανίσει
χρήματα τα οποία κατά το παρελθόν, δηλαδή πριν από το 2019, αποτελούσαν το σύνολο της, του προϋπολογισμού του Δήμου για την τουριστική προβολή. Δηλαδή εμείς αυτά τα χρήματα τα έχουμε δαπανίσει μόνο για τις συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων φέτος, χώρια από όλα τις υπόλοιπες δαπάνες που κάνουμε. Θα ακολουθήσει στο επόμενο διάστημα και ένας απολογισμός της χρονιάς, στις αρχές του επόμενου έτους, και θα έχουν οι δημότες την ευκαιρία να δουν πού δαπανήθηκαν χρήματα, τι δράσεις έκανε ο Δήμος, ιδίως όσον αφορά με τον αθλητισμό, αφού με αυτό ασχολούμαστε σήμερα, και ποια ήταν τα αποτελέσματα τελικά που πετύχαμε. Καταρχήν θα μιλήσω σαν πρόεδρος, των ατόμων, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμών των Ατόμων με αναπηρία του Λουμουχίου. Με αυτή την ιδιότητα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πρόεδρο, τον ΔΣ των ποδηλατών του Συλλόγου, διότι αρχίζουν και βάζουν στους αγώνες την ειδική κατηγορία των ατόμων με αναπηρία. Είναι πολύ σημαντικό για μας τους γονείς και για τους ίδιους τα ατόμα με αναπηρία να συμμετέχουν και να συνδράμουν σε αυτές τις δράσεις, να τους χειροκροτήσουμε, να τους δείξουμε ότι είμαστε δίπλα τους, να τους δείξουμε με αυτόν τον τρόπο ότι είμαστε μέσα στην ίδια την κοινωνία, ότι συμπάρχουμε και ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Ένα είναι αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω βέβαια και τους συνδιοργανωτές των Δήμων και την Περιφέρεια που πλαισιώνουν σε αυτά τα δρομένα. Και καλό όλο τον κόσμο, καλό τους χιώτες, εκτός το ότι να έρθουν να χειροκροτήσουν τα παιδιά με τα άτομα με ειδικές ανάγκες που θα κάνουν αυτή την προσπάθεια του κολύμπου και του τρεξίματος να τους χειροκροτήσουν, να χειροκροτήσουν και τους υπόλοιπους, όποιος δεν συμμετέχει σε αυτούς τους αγώνες. Να δώσω συγχαρητήρια και να ευχαριστώ από τώρα στους εθελοντές, γιατί χωρίς εθελοντές δεν γίνεται κανένας αγώνας. Είναι ο πιο σημαντικός κρίκος, νομίζω, πρόεδρε, αν δεν υπάρχει εθελοντισμός και δεν γίνεται κανένας αγώνας. Και φυσικά θα δώσω και συγχαρητήρια και στους ποδηλάτες, στους ποδηλάτες Χιού, ότι με αυτές τις δράσεις που κάνουν επεκτείνουν και την τουριστική ανάπτυξη της νησιού, ώστε να έρχεται κόσμος να γνωρίζει το νησί. Κλείνοντας, καλώ και εγώ από τη μεριά μου τα παιδιά όλα να έρθουν να χειροκροτήσουν, να έρθουν να συμμετέσχουν. Είναι μια γιορτή. Δεν υπάρχει το πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Υπάρχει το χειροκρότημα, υπάρχει αγάπη, υπάρχει κατανόηση και η συμμετοχή. Ευχαριστώ. Τις σχετικές φωτογραφίες.